Στη δεκαετία του 90 αλώνησε στα γήπεδα του μπάσκετ της χώρας μας. Στη δεκαετία του 2010 ήταν μέλος της πιο διάσημης συμμορίας που λίστευε κοσματοπολία σε όλη την Ευρώπη. Πριν από λίγες μέρες κάθισε στο άβολο εδόλιο του δικαστηρίου αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες. Η αμαζόνα της συμμορίας Ρος Πάνθυρες καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για τις επιθέσεις σε κοσματοπολία, ενώ έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη για την απόδρασή της από τις φυλακές Κορδαλού. Όσοι συμμετείχαν στη δίκη διέκριναν το ρόλο που είχε στη συμμορία. Κατά την κρίση μου, η ευλογή της συγκεκριμένης κοπέλας στη συγκεκριμένη υπόθεση προέκυπτε μόνο από τον έρωτά της για κάποιον κατηγορούμενο ο οποίος συνελήφθη επ' αυτό χώρο. Απλώς ήταν ερωτευμένη και γνωρίζοντας εν πάση περιπτώσει ότι κάτι μπορεί να υπάρχει αξιόπινο από πλευράς του συντρόφου της, δεν το αποκάλυψε. Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το γεγονός ότι παρά το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετώπιζε η Σέρβα μπασκετμπολίστρια, δεν είχε συνήγορο υπεράσπισης και τις όρισε το δικαστήριο. Για σοβαρές υποθέσεις δεν είναι σύνηθες, αλλά όταν κάποιος έχει οικονομικό θέμα να καταβάλει έστω και το ελάχιστο της νόμιμης αμοιβής ενός δικηγόρου, ενδεχομένως είναι και αυτή μια επιλογή. Μαζί της στο εδόλιο κάθισαν και άλλα ελουροειδή της διαβόητης συμμορίας. Ανάμεσά τους και ηγετικά στελέχη, σύμφωνα με την αστυνομία. Η αστυνομία θεωρούσε ότι είναι ο αρχηγός. Εμείς λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είμαστε καν συμμετέχοντες σε εγκληματική οργάνωση, αλλά ότι αντιγράψαμε τη μεθοδολογία και συμμετείχε σε συγκεκριμένες αξιόπινες πράξεις. Η πανύψηλη Σέρβα κρατείται στα μικρά και στενά κελιά των φυλακών Κορδαλού, περιμένοντας την επόμενη δίκη.